Κύριε. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, μπορεί να έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στην εξάδα, στα πλέοφ, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει την πέμπτη θέση ακόμη. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορεί να είναι αδιάφορος, δεν μπορεί να είναι πολύ χαλαρός σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέλει ο Άρης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να εξασφαλίσει σχετικά κοντά μια διαφορά από την... να χτίσει μια διαφορά από τον Βόλο. Mm-hmm. Για να πάει έτσι λιγότερο αγχωμένο στη διαδικασία των play-off. Και αν μπορεί να το κάνει αυτό ήδη από αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, κάνοντας δύο νίκες, δηλαδή ένα εξάποντο, με Λαμία και Γιάννενα εντός την τελευταία αγωνιστική, ακόμη καλύτερα. Έχει βέβαια να διαχειριστεί κάποια προβληματάκια. Τώρα είναι και αυτά με τις κάρτες, είναι και τέσσερις παίκτες στο όριο για παράδειγμα και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Είναι ο Ιτούρμπε, είναι ο Ντουκουρέ, είναι ο Νταμπό. Στο όρι και αν δεχθούν κάρτα για παράδειγμα την Κυριακή στο μάτς με τη Λαμία, χάνουν αναγκαστικά το επόμενο με τα Γιάννενα, στο οποίο ήδη θα απουσιάσει και ο Ετέμπο, θα απουσιάσει και ο Τουμπάτζο, οι οποίοι έχουν δηλωθεί. Άρα έχει να κάνει και με διαχείριση ο προπονητής του Άρη, ο Τερζής, ο οποίος σίγουρα δεν θα έχει το Ρουπ, ο οποίος είναι εκτός, αλλά θα έχει τον Ματέο, ο οποίος μπήκε στο πρόγραμμα και του λύνει και τα χέρια νομίζω ο Ματέο, γιατί θα παίξει στη μεσαία γραμμή για να διατηρήσει αυτό το 4-3-3, δηλαδή με τον Ετέμπο μπροστά από τους στόπερ και τον Ματέο με τον Νταρίντα, δύο εσωτερικούς μέσους. Και σε αυτό το σενάριο το πιο πιθανό είναι να πάει ο Ιτούρμπε στη μία από τις δύο πλευρές μαζί με τον Πάλμα και τον Καμαρά στην επίθεση. Και το ερωτηματικό για μένα, ένα δίλημα που υπάρχει, είναι αν θα διατηρήσει τον Εγκουλού στο βασικό σχήμα, γιατί ο Φαμπιάνο επιστρέφει από την τιμωρία του, εξέτησε την ποινή του και μένει να δούμε τι θα πράξει ο προπονητής του Άρη. Και η λογική λέει και το δίκαιο ότι θα διατηρήσει τον Εγκουλού, γιατί πήγε καλά. Και εγώ νομίζω ότι τελικά αυτό το σενάριο θα επικρατήσει, δηλαδή θα διατηρήσει τον Καμερουνέζο. Δίπλα στον Μπράμπετς, ε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εικάζω ότι θα κάνει. Τώρα, εντάξει, okay. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε σε μια πρώτη ανάγνωση χθες. Θα δούμε και σήμερα στην προπόνηση και θα... αν όντως ισχύει τελικά κάτι τέτοιο. Ίσως θέλει με αυτόν τον τρόπο και ο προπονητής του Άρη να δείξει ότι όποιος αρπάζει την ευκαιρία θα επιβραβεύεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γιατί κοίταξε, πρέπει να έχεις και παίχτες σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά σε ένα μαραθώνιο που είναι μπροστά μας. Έτσι. Μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος. Έχει 10 ναι. Μάτς φωτιά ο Άρης. Βέβαια, εντάξει, και πάει ο Κουλούς, δεν είναι κανένα πεδαρέλι. Εντάξει, είναι ένας πολύ έμπειρος, έχει μια διαδρομή στο ποδόσφαιρο, έχει παίξει σε Μαρσέι, σε Μονακό, δεν έχει παίξει σε αμελητές ποσότητες. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Καμερούν, θα έχει μάλιστα κλείσει και πάλι στα παιχνίδια τα επόμενα. Εντάξει, πρέπει να τον διαχειριστείς και ανάλογα τον Καμερουνέζο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι δεν φαίνεται να πολύ υπολογίζονται. Δηλαδή ο Καμάτσο είναι εντελώς χαμένα. Mm-hmm. Αυτός είναι δανεικός, Αλέξη. Ναι. Είναι δανεικός. Και δεν θα ενεργοποιηθεί γιατί ήταν και 2 εκατομμύρια νομίζω η οψιόν. Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα πρέπει να δούμε τι έχει στο μυαλό του και ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Σε αυτές τις πρώτες μέρες αντιλαμβάνομαι ότι έχει ένα ρόλο λίγο έτσι ουδέτερου παρατηρητή, αν μπορώ να το πω. Δηλαδή αγοράζει τώρα αυτή τη στιγμή, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ναι. Δηλαδή βλέπει, παρατηρεί, ακούει, μαθαίνει, ενημερώνεται. Ήρθε μόνος, δεν έχει κάποιον άλλο συνεργάτη. Ήρθε ένας εντελώς άγνωστος, μεταξύ αγνώστων αυτή τη στιγμή. Και προσπαθεί να ενημερωθεί, να καταλάβει λίγο τι γίνεται, την ανθρωπογεωγραφία μέσα στην ομάδα. Να δει συμπεριφορές. Ναι, να δει συμπεριφορές, να δει τι προπονήσεις που διεκπεραιώνονται, πώς λειτουργούν όλοι εκεί. Και από εκεί και πέρα να κάνει τις εισηγήσεις του, φαντάζομαι, και να χτίσει και αυτό το δικό του μηχανισμό και το δικό του. Εντάξει, υπάρχει όμως, ρε παιδί μου, και ένας, πώς να το πω τώρα, ένα μονοπάτι το οποίο έχει χαραχτεί από τη διοίκηση του Άρη, πάνω στο οποίο θα κληθεί ο Κροάτης να οδηγήσει την ομάδα, έτσι. Μια κατεύθυνση. Σίγουρα υπάρχει, αλλά και αυτός από τη δική του την πλευρά προφανώς θα θέλει να κάνει κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του. Εντάξει. Δηλαδή έχει ένα πλάνο, έχει μάθει να λειτουργεί με κάποιο τρόπο και αυτός. Ίσως δει κάποια πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά και θα προσπαθήσει να τα αλλάξει. Εκεί θα φανεί το πόσο περιθώριο ευελιξίας και λιγμών του δοθεί για να κάνει αυτά που θέλει. Προς το παρόν δεν. Μόνο παρακολουθεί, ενημερώνεται. Και δεν υπάρχει και πρόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι να γίνει και μια press conference στα κοντά. Δεν το...
Δεν το βλέπω. Να γίνει παρουσίαση, λες, ε? Ναι, ναι, παρουσίαση δεν το βλέπω. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό. Τα κοντά. Ο ΕΤΕΜΠΟ έχει μέχρι το καλοκαίρι συμβόλαιο. Ναι. Ναι. Το καλοκαίρι και μένει ελεύθερος. Και, είναι και ελεύθερος και από τη Stoke, η οποία του πληρώνει και ένα το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος από το συμβόλαιο. Το λέω γιατί είναι παίκτης Λουκούμι αυτός. Είναι παίκτης Λουκούμι. Έχει κάνει καμιά κίνηση ο Άρης να τον ανανεώσει. Κοίτα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί αντιλαμβάνεται ο Άρης ότι επειδή στη Στόουκ είχε κάνει ένα συμβόλαιο εκεί κοντά στον 1,5 εκατομμύριο, ότι ίσως είναι πέρα από τις δυνατότητες του να τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει κάνει κάτι σχετικό. Νομίζω ότι το κασέ του ΕΤΕΜΠΟ δύσκολα βάει θα πέσει κάτω από τα 500 χιλιάρικα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Από τα 500? Ναι, ναι, ναι. Μήπως λες και λίγα, και ρίξει νερό. Μπορεί να λέω και λίγα. Μήπως λες και λίγα, λέω εγώ. Μπορεί να κοστολογεί τον εαυτό του ίδιος καλά. Θα εξαρτηθεί και από το τι προτάσεις θα έχει. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να έχει προτάσεις πάνω από εκατομμύριο. Μπορεί να έχει κοντά στο εκατομμύριο. Μπορεί να έχει 800 χιλιάρια. Δεν ξέρω. Εντάξει, υπάρχουν χώρες, στην Τουρκία για παράδειγμα, μπορεί να βρει εύκολα μεγαλύτερο συμβόλαιο ή οπουδήποτε άλλο. Θα εξαρτηθεί και από το τι έχει και αυτό στα χέρια του. Πάντως νομίζω ότι από τον Άρη, αν ο Άρης τον προσεγγίσει, θεωρώ ότι λιγότερα από 500 δύσκολα να ζητήσει. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και αυτό φαντάζομαι είναι πάνω από το μπίχι του Άρη, έτσι. Νομίζω δύσκολα, ναι. Νομίζω δύσκολα, ναι. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.